Το όνομά μου είναι Παύλος. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ανήκω και εγώ στη γενιά που την χτύπησε η οικονομική κρίση στην πιο παραγωγική της ηλικία. Οι περισσότεροι από τους νέους Έλληνες που φεύγουν από τη χώρα αναζητούν μια νέα ευκαιρία στις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Εγώ επέλεξα να γυρίσω ένα ντοκιματέρ στην Αφρική. Άκουσα την ιστορία δύο γερόντων από την Ελλάδα που 50 χρόνια πριν παράτησαν τα πάντα και πήγαν στη μέση του πουθενά. Μέσα στη ζούγκλα, χωρίς τίποτα. Και κατάφεραν να ξαναδώσουν ελπίδα σε μια ολόκληρη, ρημαγμένη από πολέμους κοινωνία. Μου φάνηκε απίστευτο. Αποφάσισα να πάω να δω με τα μάτια μου αυτό το έργο. Και έτσι πήγα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Να δω ο ίδιος τους τάφους τους. Να ακούσω τους ανθρώπους που τους έζησαν. Εκεί γνώρισα αληθινούς φίλους. Η ταινία αυτή είναι για αυτούς. Για τους φίλους μου. Στην Κανάγκα. Ποτέ δεν περίμενα τα όσα έζησα και τα μαθήματα που πήρα. Είχα άλλη εντύπωση για την Αφρική. Μπορεί να γύρισα πίσω στην Αθήνα, αλλά η καρδιά μου είναι ακόμα εκεί, στον πόνο, στην χαρά, στα τραγούδια που λέγαμε μαζί. Όλα ξεκίνησαν όταν πήρα τηλέφωνο τον συνεργάτη μου, τον Δημήτρη. Από κάπου γύρναγα ήμουν στον δρόμο, στην Αθήνα, και μου λες... Έλα ρε, ψήνεσαι να πάμε Αφρική. Έτσι στεγνά τελείως. Η ιστορία της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το παλιό Ζαΐρ, είναι μια επαναλαμβανόμενη πάλι και η αιτία ο πλούτος, η κατάρα αυτής της γης. Απλά το εξαγόμενο προϊόν αλλάζει και αυτό που δεν αλλάζει είναι η εκμετάλλευση. Ήταν το μόνο κομμάτι της Αφρικής που δεν είχε γνωρίσει αποικιοκρατία, λόγω της πυκνής ζούγκλας. Μια περιοχή γεμάτη χρυσό, διαμάντια, καουτσούκ και ελεφαντόδοντο. Και τότε ήρθε ο Βέλγος βασιλιάς Λεοπόλδος ο Δεύτερος και με την ενεργή υποστήριξη και συμμετοχή Ευρωπαίων και Αμερικανών το 1885 ίδρυσε την προσωπική του αποικία. Έφτιαξε στρατό από ντόπιους και λευκούς. Χώρισε το Κονγκό σε κομμάτια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν διάφορες εταιρείες. Επιστράτευσε διάφορους τυχοδιώκτες ως ψεύτικους κληρικούς, καθώς και πραγματικούς ιερείς ως δίθεν ιεραποστόλους, για να δείχνει στην Ευρώπη ότι κάνει ιεραποστολή. Τους έδινε οδηγίες μέσω γραμμάτων για το πώς να διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο και να τους διδάσκουν ότι μόνο μέσω της φτώχειας, του πόνου και της υποταγής θα πάνε στον Παράδεισο. Οι αποικιοκράτες απαιτούσαν τεράστιες ποσότητες και αν οι ντόπιοι σκλάβοι δεν κατάφερναν να τις παράγουν, έχαναν για εκφοβισμό τα χέρια τους, τη ζωή τους, τα παιδιά τους. Μέχρι να εκδιωχθεί από τη βελγική κυβέρνηση ο Λεοπόλδος το 1908, είχε σκοτώσει πάνω από το μισό πληθυσμό και επωνομάστηκε Χίτλερ της Αφρικής. Και ενώ στην Ευρώπη με αυτά τα χρήματα χτίζονταν μεγαλοπρεπή κτίρια, κάποιοι οι πατεράδες έκλαιγαν πάνω από ό,τι απέμεινε από τα παιδιά τους σε μια θηριωδία που επίσημα κόστισε στο Κονγκό
πάνω από 5 εκατομμύρια ψυχές. Σήμερα τη θέση του καουτσούκ έχει πάρει το κολτάνιο. Ένα μέταλλο απολύτως απαραίτητο για την κατασκευή όλων των smartphones, των tablets και των υπολογιστών. Η εξόρυξη γίνεται κυρίως από παιδιά, τα οποία εκμεταλλεύονται παραστρατιωτικές ομάδες και μέσω μιας μεγάλης αλυσίδας εμπορίου, το κολτάνιο καταλήγει στις ηλεκτρονικές μας συσκευές. Μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα, με όλο αυτό το ποτάμι αίματος να ρέει, βρέθηκαν και κάποιοι λευκοί που κρατάγανε βίβλο και δεν τους ζήτησαν ποτέ τίποτε. Αντίθετα, τους προσέφεραν όλο τους το είναι. Τίποτα δεν ήταν εύκολο. Το 1991, σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο, αντάρτες εισέβαλαν και στην Ιεραποστολή. Και ενώ μπήκαν μέσα έτοιμοι να λαιλατήσουν, θυμήθηκαν ότι η Ορθόδοξη Ιεραποστολή ήταν η μόνη που δεν είχε ποτέ οικονομικές είτε πολιτικές σκοπιμότητες. Και έτσι απλά έφυγαν. Το πυροβολημένο λουκέτο έγινε το έμβλημα της Ιεραποστολής και η Παναγία υπορταΐτισσα η φρουρός της, όπως έλεγε ο πατέρας Χαρίτωνας που την είχε δίπλα στο κρεβάτι του. Πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, φώναζε ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Μια αδελφή που τον φρόντιζε εκεί, ηχογράφησε τα τελευταία του λόγια λίγο πριν ξεψυχήσει. Η πάτα της Αρμάνας της Ευρωφίας σε όλη την Αφρική! Σάλλη την Αφρική! Σάλλη! Σάλλη την Αφρική! Η πάτα της Αρμάνας της Ευρωφίας της Αρμάνας της Ευρωφίας της Ευρωφίας της Ευρωφίας. Ο πατέρας Χαρίτωνας ήταν ο συνεχιστής του πρώτου ελληνοορθόδοξου ιερέα, του πατρός Χρυσοστόμου Παπασαραντόπουλου, ο οποίος ξεκίνησε αυτό το έργο. Μαζί τους πάντα και η ακούραστη αδελφή Όλγα, που θαύτηκε και εκείνη μαζί τους στα αφρικανικά χώματα. Σήμερα συνεχιστής του έργου της Ιεραποστολής σε όλη τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι ο επίσκοπος Κινσάσας Νικηφόρος. Πριν από αυτόν ήταν ο επίσκοπος Πενταπόλεος Ιγνάτιος, ο ακούραστος χτίστης. Έφτιαξε ναούς και δωρεάν σχολεία. Παρά τα 87 του χρόνια, μένει ακόμα στην Κανάγκα, κοντά στα αγαπημένα του παιδιά. Ξεκινήσαμε λοιπόν για να το συναντήσουμε. Πετάξαμε από την Ελλάδα και προσγειωθήκαμε στην Κινσάσα και από εκεί στην Κανάγκα. Και διαπιστώσαμε ότι βρεθήκαμε στο κέντρο της Αφρικής, στο κέντρο του κόσμου, στο κέντρο του πουθενά. La voix de la
Έλλη. Tatu wetu mujulu, kini je mjitumbe, fikisha kubonfwe butu je, bidi musu kubienza kipabuloba, utulekele mabanzi yetu, mtu chubale kele bajine yetu, ujumuchite chibwa, apo tutufili. Θέλουν να έχουν μια επικοινωνία με το Θείο, με το Θεό και γι' αυτό άλλωστε και στα τραγούδια του και σε αυτό χορεύουν και αυτά και δοξάζουν το Θεό. Εκείνο που είναι το έντονο που έχω δει εδώ πέρα και με έχει κάνει εντύπωση ότι συνέχεια δοξάζουν το Θεό και ευλογούν το Θεό για τον ήλιο, για τη σελήνη, για το αέρα που παίρνουν, για τα αυτά. Τα τραγούδια τους είναι κυρίως δοξολογικά. Ακόμα και όταν έχουν κηδεία, χορεύουν και τραγουδούν και δοξάζουν τον Θεό. Μας λένε καλά, πού ήσασταν εσείς 2000 χρόνια, γιατί δεν έχετε έρθει σε εμάς, γιατί διαβάζουμε και μαθαίνουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη εκκλησία. Φυσικά τότε βρισκόμαστε σε δυσκολία να απαντήσουμε, γιατί δεν είχαμε έρθει.
Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Τι, ο Θεός έχει ανάγκη από σοφίες και ξυπνάδες. Αυτό που είναι ο άνθρωπος είναι το ανώτερο που μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει καν τόσο. Το κάνει ο Χριστός. Αυτό που είναι μόνο. Και είναι τόσοι βαπτισμένοι, χρησμένοι, συγκληρονόμοι Χριστού, πολίτες της Βασιλείας Του. Δεν είναι ρητορίες αυτά που λέω, είναι λόγια του Χριστού. Bénisse notre Dieu à tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ne m'abandonne pas à l'esprit des paresses, des curiosités, des dominations et des vaines paroles. Mais fais-moi la grâce à moi, ton serviteur, et l'esprit d'intégrité, d'humilité. Αυτό είναι το Αλληλούια, δηλαδή εδώ φιλοξενούνται οι προσκυνητές Χριστούγεννα Πάσχα που έρχονται από την επαρχία, οι πελερέν όπως τους λέμε. Αυτή η μεγάλη κίτρινη εκκλησία είναι ο Άγιος Ανδρέας, στο κέντρο της Κανάγκα. Και αυτή η κεραία εκπέμπει καθημερινά τις ακολουθίες σε όλο το δυτικό Κασάι. Είναι η συντροφιά των πιο απομακρυσμένων περιοχών της επαρχίας και ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας των προσκυνητών από τα χωριά όλου του Κονγκό, τον Πελερέν, με το κέντρο της Ιεραποστολής, το Lumière des Nations. Πλησιάζει το Πάσχα και οι Πελερέν αυτές τις μέρες προετοιμάζονται για το ταξίδι τους με προορισμό την Κανάγκα. Πολλοί από αυτούς διανύουν πάνω από 400 χιλιόμετρα με τα πόδια για να γιορτάσουν την Ανάσταση στον ναό του Αγίου Ανδρέα. Et de la sœur Olga, et notre frère et concélébrant, le père Augustin, afin que leur soient remis tous leurs péchés volontaires et involontaires.
Maintenant, nous sommes venus prier notre part de l'Église orthodoxe grecque. Et pourtant, nous sommes filmés pour nous voir que nous sommes les chrétiens. That is why I like here. My name is Petros. Vasilios. Kyrios. Depuis que je suis orthodoxe baptisé, je vois qu'il y avait presque de freinage à gauche, à droite, comme je le disais au départ. J'avais beaucoup de souffrances. Quand j'ai cru davantage, je vous dis que j'ai oublié mes peines. Je n'ai pas de soucis. Je suis calme, très content même, fier même de mon handicap. Fier. La création, c'était pour quelle date? Si Jésus a été reconnu aujourd'hui au monde, c'est grâce aux infirmes, aux vulnérables, que Jésus fut quand même découvert qu'il était fils de Dieu. Si je suis là, c'est grâce à lui. C'est à partir de cette foi que j'ai qu'on croit même en lui. En tout cas, je suis content et très fier de cet handicap. Des choses que ce n'est pas possible de le faire. Non. Jésus-Christ fait les choses. S'il est dans ton esprit, tu dois le faire. Mais si il n'est pas dans ton esprit, tu ne le fais pas. Viens corriger. Attends ici. Écris bien. Doucement, des petites lettres. Prends une craie comme ça qui te convient. Ta taille est chétive. Après, on enchaîne avec. Nous te chantons, nous te bénissons. D'accord? Εδώ στο Κονγκό, όπως ξέρετε, στέλνουμε για τη Βασιλεία των Ουρανών, για το Θεό. Δεν πληρωνόμαστε. Πόση ώρα σου παίρνει να το κάνεις με τα πόδια παλιά μέχρι το σχολείο? Από το σπίτι μου μέχρι το σχολείο είναι μια ώρα και μισή με τα πόδια. Βλέπετε, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αυτοκίνητο. Αλλά έχει πάει στο Μήλο και φέρει το αλεύρι να το πουλήσει για να ζήσει. Μόνο με
θυμήθηκα τις ξεθοριασμένες αφίσες που έβλεπα μικρό στην Αθήνα. Βοηθήστε τα παιδιά της Αφρικής. Ποτέ δεν είχα δώσει σημασία. Και τώρα είχα μπροστά μου τους καρπούς των ανθρώπων που δεν δίστασαν να δώσουν κάτι. Αυτά τα παιδιά τα αγάπησα και μ' αγαπήσανε. Έγινα κι εγώ παιδί μαζί τους. Ξέχασα τα πάντα. Τα άφησα όλα πίσω στην Ευρώπη. Οπα! Απ' την πόλη, θέλω να σου πει τι έγραφε. Κάτα! Πού λένε τι γράμμα αυτό. Κάτα! Είναι αρρωστή η γιαγιά μου, να την δω λιγάκι παρακαλώ. Ολαλά, ολαλά. Αυτό το σπιτάκι που βλέπετε εδώ, το έκτισα με τις μικρές μου οικονομίες που είχα την πρώτη χρονιά που δίδαξα στο γυμνάσιο. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, με απλότητα. Τα πουλάνε αυτά, από αυτά κερδίζουν κάτι τι και με αυτά ζουν. Αυτά τα καλαμπόκι είναι εκείνα που κάνουν τα popcorn. Από τη μικρή ηλικία οι Αφρικανοί έχουν μάθει να δουλεύουν. Να την άλλη. Να, μια ή άλλη. Βλέπετε. Α, να το. Έρχεται πάντα πρώτος στην τάξη του. Είναι πάντα πρώτος. Και κάνει αυτό τα πόδια από εδώ μέχρι το σχολείο. Και μόλις ήρθε και βλέπετε ότι έχει ακόμα υδρότα στο σώμα του, μόλις έρχεται από το σχολείο. Πού διαβάζει, θα μας δείξει το γραφείο του, πού διαβάζει. Α, τσιλίου, πού γατιού, του Τεμέου, κάτω από τα δέντρα αυτά. Εμείνα μητούτες, εμείνα ζητήτες ούτες ούτρο σύγκονστας. Και έχω ακούσει ότι την καλή φωνή την έχεις πάρει από τη μητέρα σου εσύ. Εγώ δεν έχω καλή φωνή. Ρόμπανε, γίνε γίνε, παπαγιάτερα μου, νιμ να χτυλκούτι μου, μιλε κάντου κάνεις μεν κουπουές. Κάντου κάει, καρές ρεξιό άνι κουέβι. Τι να σας ψάλε. Ό,τι θέλει από την καρδιά της. Σε και πολύ. Σε υμνούμε.
Γλυκιά μου Αφρική. Έτσι ονομάσαμε το τραγούδι που φτιάξαμε με τους φίλους μου. Την Ελένη, τη Ζωή και τον Χαρίτονα.
Εδώ οι άνθρωποι έχουν πάρα πολύ θάρρος. Ακόμα και στον πόλεμο συνεχίζουν να έρχονται στην εκκλησία. Γονατίζουν μόνο μπροστά στο Θεό. Notre Dieu a fermé dans les saintes et vraies fois tous les chrétiens pieux et orthodoxes, ainsi que cette sainte assemblée, cette ville et cette mission pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, ô Dieu, notre espérance, gloire à toi. Την ίδια στιγμή, στην πρωτεύουσα Κινσάσα, ο επίσκοπος Νικηφόρος παλεύει να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες και να συνεχίσει το έργο. Εδώ μόνο δια της πίστης προχωρούμε. Δεν μπορείς να προχωρήσεις αλλιώς. Θυμάμαι και ένα ποίημα συχνά που είχε γράψει ο Πολέμης. «Μη φοβηθείς», που λέει «Μη φοβηθείς αυτόν που στήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα νίκητο τον είδα». Και όταν προσευχόμαστε, σε αυτήν μας βοηθάει πάρα πολύ. Με νησιά που είχατε του Σαμπίλα, που πραγματιφωνίζει, μα ο Μαρίτου τον Μπρουσικό. Εδώ, η Παναγία μας, μα ο Μαρία, τους καμπήματα που λέμε. Ευχαριστώ. Σκεφτόμεθα πώς περάσαν οι πρώτοι Ιεραπόστολοι εδώ και εμείς έχουμε πόσες ανέσεις. Θυμάμαι ένα γράμμα του πατρός Χρυσοστόμου που δεν είχε να φάει και μας γράφει «Μοιράστηκα με το καλαμπόκι με τις κότες για να μπορέσω να ζήσω, γιατί είχα μείνει από όλα». Τόσο ο πατέρας Χρυσόστομος, όσο και ο πατέρας Χαρίτωνας και η αδελφή Όλγα τιμούνται ως Άγιοι εδώ και πολλοί άνθρωποι βαπτίζουν τα παιδιά τους με τα ονόματά τους. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι ο πατέρας Χαρίτωνας, που δουλεύει στο ραδιόφωνο της Ιεραποστολής. Μετά τη λειτουργία, όλοι θέλαν να πάνε να τη χαιρετήσουν. Όλοι θέλαν να πάνε. Αλλά πώς να πάμε στο σπίτι χωρίς να χαιρετήσουμε την κυρία Όλγα, την αδελφή Όλγα. Πηγαίναμε να την χαιρετήσουμε. Αλλά μας έδινε αυτοί οι άνθρωποι, μας έφεραν όχι μόνο την Ορθοδοξία, μας έφεραν και την Ορθοδοξία και την αγάπη τους. Και ήταν έτοιμα να δώσουν και όλη τη ζωή τους για μας. Γι' αυτό έμεινε η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αγάπη. Δεν προχωράει η Ορθοδοξία με τη γνώση. Ξέρω πολλά, πάνε μεταδίδω την Ορθοδοξία. Δεν πάει έτσι η Ορθοδοξία. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Δεν πάει η Ορθοδοξία με τη γνώση.
Αλλά η Ορθοδοξία πάει με την αγάπη και με τη θυσία. Να δώσει τον εαυτό σας. Έτσι θα πάει το μήνυμα της Ορθοδοξίας. Έτσι καταλαβαίνω ότι έτσι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αν δεν είχαν έρθει έτσι, έτσι εδώ τόσες εκκλησίες, ομολογίες έχουμε, δεν θα είχαμε αυτό το δώρο σήμερα. Οι ακολουθίες του Πάσχα ξεκίνησαν εν μέσω του πολέμου. Μαζί με τους ανθρώπους σταυρώνεται και ο Θεός. Όλα τα χρόνια που είμαστε, που ζούμε εμείς εδώ, πάντα έχουμε βρωθεί τη Μεγάλη Παρασκευή σαν ευλογία. Φέτος δυστυχώς δεν κατάφεραν να έρθουν πολλοί από τους πελερέν. Οι περισσότεροι κρύφτηκαν στα δάση για να μην δεχθούν αδέσποτες σφαίρες και παρακολουθούσαν τις ακολουθίες από τα μικρά τους ραδιοφωνάκια. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν, ετοιμάζονται για την Ανάσταση, να πούν με την καρδιά τους «Το Κρίστο ο Ακούμπικα», «Το Χριστός Ανέστη». Καλημέρα, Αντρίκη.
Και ενώ γινόταν κατακλυσμός, ξαφνικά, λες και ήταν προγραμματισμένο. Η βροχή σταμάτησε και η ακολουθία συνέχισε έξω από την εκκλησία, όπως προβλέπεται. Η Ανάσταση απήχε μόλις μια ανάσα. Comment les Congolais sont-ils parvenus membres de l'Église orthodoxe? Je le fais pour que vous puissiez découvrir la vérité des enseignements que vous avez reçus. Laissez à Kananga par le révérend Père Chrysostome, Papa Sarandou Paulus, dans la province du Kasaï occidental, le centre du Congo, d'Afrique et du monde. Il est impossible de présenter les œuvres du Père Chrysostome sans parler du Père Chariton. L'un a planté et l'autre a arrosé. Donc, les Congolais dans leur ensemble connaissaient Dieu et les vénérer de leur manière en tant que créateur du ciel et de la terre. Sans d'autres détails scientifiques, Vidi Mukulu Maweja Nangila, l'homme blanc arrivé sur notre territoire national, nous a appris la Sainte Trinité. En effet, la rencontre avec Jésus de Nazareth a pu compléter, vivifier, accomplir religieusement, spontané de notre Dieu, Maweja Nangila. Une réalité fondamentale, indéniable, des faits du passé
à transmettre à la génération future. Nous avons pu découvrir la vraie nature de ce Dieu. Doxa si Kyrie, doxa si. Και έτσι οι Πελερέν παίρνουν το δρόμο του γυρισμού. Πάλι 400 χιλιόμετρα με τα πόδια. Χορτασμένοι όμως, με το μήνυμα της Ανάστασης και με την ελπίδα να καταφέρουν να ξαναέρθουν την επόμενη χρονιά. Έτσι κι εμείς γυρίσαμε πίσω στην Ελλάδα. Το μυαλό μου βέβαια δεν ξεκολούσε από την Κανάγκα. Ήθελα να μάθω τι κάνουν οι φίλοι μου. Και ο Κυπριανός, όλοι ήταν ψωρικά όλους. Και ο Κύριλλος. Καλά είναι, καλά όρθωνε όλα τα παιδιά, μαζί μας τώρα, καλά είναι. Όλη η ομάδα είναι σπερημένη. Η ζωή ήρθε, λέει, εντάξει, θέλω να ξανακάνουμε το τραγούδι μας στο ραδιόφωνο, να πω ότι θα έρθει ο Παύλος. Αν δεν έρθει, θα το μαγνητοφωνήσουμε να το στείλεις. Άλλαξε, θα κάνει προσευχή να έρθει εδώ να το κάνετε μαζί εγώ, πώς θα το στείλω εγώ. Ένας, οπότε θα κάνω προσευχή να ξανάρθει. Πάντως οι ειδήσεις δεν λένε τίποτα, δεν ξέρουμε τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα τι γίνεται πέρα κάτω. Ναι, αυτές οι μέρες είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο, όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα θα σας τα πω. Ωραία. Να φωτίζει αυτός τους πολιτικούς και να δώσει ό,τι καλύτερο. Ο Δεσπότης τι λέει, αγχωμένος είναι? Συνεχισμένος. Ωραία, εμείς είμαστε μαζί σας με τη σκέψη και την καρδιά, να ξέρετε. Να εύχεστε, να προσεύχεστε για μας. Και όπου πάτε να παρακαλέσει το Θεό και τους πατέρες να κάνουν προσευχή για την Ιερά Αποστολή. Έχουμε ανάγκη. Κρίστο, Βοκτωπικά. Πανακού, Πανεβίτου. Και το Μπαγμπίκα, να μπούμε μου κενζέο, κουμουσάουνι, κουμουσάουνι. Και το μπούμε μου κενζέο, κουτζίτου, κουνε, κουτζίτου, κου. Κάτω είναι μοκόλε, σε μίτσι μαϊ. Μπουάλου, το έτσι μπατάνιλα. Μπαβουά, Κρίστο, μου σου πει πω μου τσιμού τσάμπα κανά. Μπόνσο, μπαβόνι τσιπάμπα κανά. Μπόνσο, μπαβμπίκα, νε γιούμπα κανό μίτσι μαϊάμπο. Μπακου απμένα, κουπέτε το, νε. Jibunga majikole, jivukaji jibaleje bwase, Yezu, ujika mwakubi ikato, kadi, bwalu bwavumu ikala mviji mukulu, yeye kubaleja, ne kukumbaja ichi umeye enda bwase, kunyima kwa matu kwa asatu, ne mbike, wakubika, ujine moyo, katata katuetu baibumvomu kenjeo, butu inabu, mwaku ikala njisanka, tuetu baibumvomu kenjeo, jibedi, mwaku ikala nelumu, Mwaku tumbisha mviji mkulu. Bwachini bwalu bwa. Mifundu minisantu iji tuleje bwase.
jibika ja Kristo jijijaji kabijibika ja bantu bende umone twetu babumba mukenje oni bajaji kabwa se Kristo mubika kubafwe katwene tumona bwase tukabine lufu to katwene kabitwa mubwase ne tuikala ne jipampa kane jitunaji kumpara to meka tata katutekeme no bwase bikale Kristo akubika kubafwe twetu kabine tubishibwe ne tuikale moyo chendelele ne tuikala popa monende kelene kwende Walu wakwe mujulu wa mbwase unyikala meme nwene nyikala kukabiji na kujiteke meneji jitangala kamunda mwa myoyi yetu jiteke meneji jitupeshe jitaba jilelela jizala mize michima yetu mujitaba jituendeshe munjila mujala me munjila yevu uvwa bantu bakale bende bapostol mene niba kwa bonsu bambi bambiji mkulu bajibatumanyishe lelu mbwase Kristo jumubika Banangu, katupampa kanyi bwa ntatu, katupampa kanyi bwa makenga, katupampa kanyi bwa biola, nasha nzala, nasha musunsu, nasha mikuwa pionsu mimokulo kutuji. Kaji, tukanka mane, batu tuambila ungana mukenze wajibika, tuikale njiteke mene jase, nasha bitu atatapapulo bebu, nasha bitu afomene, duetu ni tuikala popo mwini Kristo. Tudangla jimukenze wajibika wase, Meya Kristo aja kumbana bwana wa kuiji yeye ke kutuji twetu bonsu tuye batangila bwa butumbi bwende ni bwa musatu bonsantu kabiji banaku tuikale ni moyo mukole katutamuki katuiku tutaina kujamba lumai kujamba kazi bwa malo ajima kutufikilani bwa biji mba tuamba kaji twetu tuikale ni moyo mukole ni tuikale ni moyo wachendelela amen Kristo wakubika. Lea wakubika. Thank you.
στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου, Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθερώσον.